τίθενται και θα δούμε τις απαντήσεις με προσοχή απόψε. Γιάννη, καλώς όρισες. Χαιρετώ και εσένα και τους τηλεθεατές. Πράγματι, απόψε θα παρουσιάσουμε την δεύτερη μεγάλη έρευνα του ΣΥΓΜΑ. Η πρώτη ακριβώς παρουσιάστηκε στις 7 Οκτωβρίου και ακριβώς συμπληρώνεται ένας σχεδόν μήνας από τότε και σίγουρα τα συμπεράσματα και τα ευρήματα αυτής της έρευνας είναι πολύ, πολύ σημαντικά. Θέλω πρώτα να δώσω έτσι μια εικόνα και για την ταυτότητα της έρευνας, ότι είναι μια πραγματικά έρευνα με δείγμα 1.203 ατόμων ηλικίας 18 ετών και πάνω, δηλαδή όσων έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο χρόνος που κάλυψε αυτή η έρευνα είναι από τις 25 Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Την έρευνα την έχει κάνει η εταιρεία Prime Market Research and Consulting και είναι με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Πράγματι, εκείνο που έχει σημασία σε αυτή την έρευνα είναι απόψε να δούμε τη διαφορά που έχει σημειωθεί στα διάφορα προεκλογικά ή τέλος πάντων στρατόπεδα των υποψηφίων. Υπάρχει σαφής διαφοροποίηση από την προηγούμενη δημοσκόπηση. Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση και θα πρέπει ακριβώς τα επιτελεία να επικεντρωθούν και να μελετήσουν τα στοιχεία τα οποία προέρχονται από αυτή την έρευνα. Θέλω να πω από την αρχή και τώρα, και θα τονίσω και απόψε και τον τονίζω και κάθε φορά. Αυτή είναι μια έρευνα, είναι μια δημοσκόπηση. Δεν είναι αποτέλεσμα ψηφοφορίας. Αυτό είναι ένα εργαλείο στα χέρια τους. Δεν είναι ούτε το τελικό. Μπορεί αυτά τα οποία λέμε απόψε να ανατραπούν 10 φορές μέχρι τις 28 Ιανουαρίου. Δείχνουν όμως μια τάση. Υπάρχουν σταθερές τάσεις και κάποια φαινόμενα τα οποία πρέπει να ερευνηθούν. Λοιπόν, εγώ θα πω ακόμη. Ναι. Η όλη παρουσίαση απόψε θα χωριστεί σε τρεις ενότητες. Αν ενδιαφέρει, που πρέπει να νομίζω ενδιαφέρει. Βεβαίως. Η πρώτη ενότητα θα έλεγα ότι χαρτογραφεί την τάση του εκλογικού σώματος. Δηλαδή, πόσο συχνά παρακολουθούν την προεκλογική εκστρατεία. Πόσο συχνά παρακολουθούν συζητήσεις στην τηλεόραση για την προεκλογική εκστρατεία. Πώς κρίνουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν αυτή την εκστρατεία, που είναι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ποιο από όλου του υποψηφίου. Ενδιαφέροντα και για εμά. Ασφαλέστατα. Εργαζόμαστε στα ασφαλέστατα και εδώ από αυτή την πρώτη, και θα τελειώσω ακόμα τα τρία ερωτήματα. Ποιο κάνει την καλύτερη παρουσίαση σε αυτή την εκστρατεία. Και ένα άλλο ερώτημα το οποίο βάλαμε μέσα. Μετά τις δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα, υπάρχει αισιοδοξία ή απεσιοδοξία στο κοινό όσον αφορά την ανέβραση των υπαιτίων για την οικονομική καταστροφή. Και τι θεωρούν ο πολίτης, ότι οι ευθύνες των υπαιτίων θα πρέπει να είναι αστικές ή ποινικές. Και το τελευταίο είναι για πρόθεση για συμμετοχή στις εκλογές. Αυτή η ενότητα είναι πολύ σημαντική για μένα. Διότι είναι εδώ που θα φανεί πόσο ενδιαφέρον υπάρχει στον πολίτη, στον Κύπριο ψηφοφόρο, όσον αφορά τις εκλογές του Φεβρουαρίου, του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου για τις προεδρικές εκλογές και πώς θα κινηθεί. Και μπαίνουμε στο πιο βαθύ. Γιατί αγκαλιάζει και τα θέματα τα οποία απασχολούν τις συζητήσεις μεταξύ των υποψηφίων και των επιτελείων. Αλλά βλέπεις πώς, να μην πω από τώρα, ποια είναι η στάση του εκλογικού σώματος έναντι της προεκλογικής εκστρατείας, έναντι των υποψηφίων, αλλά έναντι και των τηλεοπτικών συζητήσεων με θέμα την προεκλογική εκστρατεία. Πάμε στη δεύτερη ενότητα που μπαίνουμε σε πιο βαθιά νερά. Δηλαδή, ποιος είναι η παράσταση νίκης, είναι πρόθεση ψήφου, είναι καταλληλότερος πρόεδρος και ούτω καθεξής. Εδώ πράγματι πρέπει να δούμε τα θέματα σφαιρικά και είναι εδώ που πρέπει να πάρουν τα μηνύματα του κάθε εκλογικό επιτελείο για να μελετήσει τις προεκτάσεις. Επίσης εδώ φαίνονται οι συσπυρώσεις των κομμάτων και η πρόθεση και πώς ψήφισαν όσοι ψήφισαν το 2016 το ΔΣΥ, το ΑΚΕΛ και το ΔΥΚΟ. Μάλιστα. Εδώ αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά στα χέρια των επιτελείων. Θέλω να πω από την αρχή ότι στην δημοσκόπηση αυτή δεν περιλαμβάνεται ο υποψήφιος του ΕΛΑ, ο κύριος Χρήστου, διότι προσφάτως εξήγηλε επίσημα την υποψηφιότητά του. Στην επόμενη δημοσκόπηση, και το λέω από τώρα, ότι η επόμενη δημοσκόπηση του ΣΥΓΜΑ θα είναι αρχές Δεκεμβρίου. Και θα πω και την ημερομηνία από τώρα. Στις 12 Δεκεμβρίου θα είναι η επόμενη δημοσκόπηση με δείγμα επίσης 1.200 ατόμων. Και σίγουρα σε αυτή θα φανεί πραγματικά πόσο σταθεροποιείται το σκηνικό όσον αφορά το εκλογικό σώμα έναντι των προτιμήσεων. Και πώς επηρεάζει και η προσθήκη της επόμενης υποψηφιότητας. Και η τρίτη ενότητα. Η τρίτη ενότητα είναι ποιοι πάνε στο δεύτερο γύρο και όλα τα σενάρια του δεύτερου γύρου και πώς ψηφίζει
οι ψηφοφόροι που ψήφισαν τον Α υποψήφιο, ο οποίο παραδείγματο χάρη αποκλείεται από τον δεύτερο γύρο. Βάζουμε όλα τα σενάρια και φαίνονται όλα καθαρά. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον απόψε μετά το δελτίο ειδήσεων. Όχι, θα είναι απόψε, θα παρουσιαστεί στι 10:50 ακριβώ. Θέλω να πω ότι είναι ενδιαφέρον όσον αφορά το θέμα της αποχής, να το δούμε πολύ προσεκτικά, όσον αφορά το θέμα της μετακίνησης ψηφοφόρων, αυτά όλα φαίνονται και είναι πολύ σημαντικά στα χέρια των επιτελείων. Λοιπόν, απόψε 10:50, τηλεόραση ΣΥΓΜΑ, η δεύτερη δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές με τις τρεις ενότητες. Και θα πω εδώ, ασφαλώς θα υπάρχει εκλογολόγος αναλυτής, ο κύριος Λάσιος Ορεινός, και θα υπάρχουν και υψηλόβαθμα στελέχη των επιτελείων των τεσσάρων υποψηφίων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Τα δύο θέματα, κυρίες και κύριοι, το ένα του φιάσκο με τις εξετάσεις, αυτού που έγινε, του λάθους, που ψάχνει το Υπουργείο Παιδείας τώρα το λάθος, μαζί και με τις υπόνοιες για σαμποτάζ, όπως επίσης και το άλλο θέμα της